Καλή ευλογημένη χρονιά, καλό ευλογημένο 2024. Αυτή είναι η πρώτη εκπομπή αυτής της χρονιάς. Σας εύχομαι όλες τις ευλογίες, όλα τα καλά και τα ωραία, όλα τα καλά και τα ωφέλιμα, γιατί καμιά φορά αυτό που ζητάμε δεν είναι για μας το καλό και το ωφέλιμο. Οπότε σας εύχομαι όλα τα καλά και τα ωφέλιμα, με πρώτη και καλύτερη την ευχή να είσαστε και να βιώνετε πάντα το θείο σχέδιο της ψυχής σας. Να είσαστε και να βρίσκεστε πάντα, ψυχήτε και σώματι, στο θείο δρόμο της ψυχής, στο συμβόλαιο της ψυχής σας, στη γενέθλια υπόσχεση της ψυχής σας, που αυτή η γενέθλια υπόσχεση απεικονίζεται κάθε φορά στο προσωπικό οροσκόπιο του κάθε ένα. Μείνετε μαζί μου σε αυτή την εκπομπή, γιατί θα μιλήσουμε για την Παρσέλινο που έρχεται, θα μιλήσουμε για τη μετάβαση του Πλούτονα στον Υδροχό που έρχεται και θα μιλήσουμε για το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο και το τι μέλλει να συμβεί μέσα στον επόμενο μήνα. Είμαι η Αριάννα Παπακώστα, αστρολόγος και σε καλωσορίζω στο αστρολογικό αλχημιστικό μου κανάλι. Έλειψα τόσες μέρες γιατί, όπως πολύ σωστά κατάλαβες, κόλλησα κι εγώ μία ίωση. Οπότε αυτή η ίωση πάει έρχεται και σήμερα πάλι ο λαιμός μου είναι λίγο βραχνιασμένος. Παρ' όλα αυτά όμως ήθελα πάρα πολύ να κάνω αυτό το βίντεο, να είμαστε μαζί. Σάββατο 13 Ιανουαρίου σήμερα και όπως έχουμε πει και στα προηγούμενα βίντεο, που αν δεν τα είδες σε προσκαλώ να τα δεις και το βίντεο για το 2024, όπου λέω πολύ σημαντικά πράγματα και δίνω πολύ σημαντικές ημερομηνίες για μέσα στη χρονιά, όπως και να δεις το βίντεο για τον Ιανουάριο του 2024, όπως επίσης και τα βιντεάκια για τα ζώδια, τα οποία τώρα που γίνομαι καλά θα τα συνεχίσω, τα δεκάλεπτα βίντεο για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά μέσα στο 2024. Και πάμε να δούμε ότι σήμερα, 13 Ιανουαρίου, είμαστε σε περίοδο αιχμής. Ο Ιανουάριος, ο μήνας που όλοι οι πλανήτες είναι ορθόδρομοι, εκτός από τον Ουρανό, που ο πλανήτης Ουρανός θα ορθοδρομήσει στις 26 με 27 Ιανουαρίου. Ο πλανήτης Ουρανός είναι ο κυβερνήτης του Υδροχόου και για μένα είναι συμβολικό το ότι εξακολουθεί να είναι ανάδρομος. Ο Πλούτονας στις τα ξημερώματα 21 Ιανουαρίου, δηλαδή αργά τη νύχτα 20 Ιανουαρίου, 2 και 57 προς 21 Ιανουαρίου, θα μπει στον υδροχό και ο κυβερνήτης του υδροχώου είναι ο Ουρανός. Άρα είναι σαν μέχρι και τις 27 που ο Ουρανός είναι ανάδρομος, σαν να μας δίνει μία ευκαιρία και μία ανάσα να κοιτάξουμε και προς τα πίσω, όντας ανάδρομος και φυσικά ως πλανήτης του μέλλοντος από τη μία, αλλά και του αρχαίου, πολύ αρχαίου παρελθόντος από την άλλη. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Ουρανός, καθώς είναι ο αρχαίος θεός και ο αρχαίος πλανήτης, έχει να κάνει πάρα πολύ με το μακρινό παρελθόν, τους αρχαίους πολιτισμούς. Έτσι λοιπόν αυτή την περίοδο είναι σαν να μας λέει γύρνα λίγο πίσω τη ματιά σου στο τι συνέβαινε στα αρχαία σου χρόνια. Αυτό που λέμε αρχαία χρόνια για τον καθέναν μας δεν είναι μόνο η παιδική ηλικία, αλλά είναι και οι πρόγονοι, είναι και οι προγονικές ενέργειες. Και ο εγώ καιρός, μια που μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου ο ήλιος θα βρίσκεται στον εγώ καιρό και βιώνουμε την περίοδο του εγώ καιρού, είναι και ο εγώ καιρός ένα ζώδιο του μακρινού παρελθόντος.
Είναι ένα ζώδιο των προγόνων. Είναι ένα ζώδιο της τραχοκοκαλιάς. Και καθώς κυβερνήτης του εγώκερου είναι ο Κρόνος, ο κύριος του κάρμα, πηγαίνει τη σκέψη μας πίσω, αλλά όχι μόνο τη σκέψη μας. Είναι σαν αυτό τον Ιανουάριο κάποια γεγονότα να έρχονται στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας, με τις επικοινωνίες μας, με δρόμενα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, αλλά ακόμα και το γεγονός των ιώσεων, καθώς βέβαια όλο αυτό έχει ξεκινήσει και από Δεκέμβριο, με Άρη, Ποσειδώνα, και την έντονη παρουσία του Ποσειδώνα και την έντονη παρουσία του Χήρωνα με τις ασθένειες κτλ. Όλες αυτές, ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων και των ιώσεων, οι οποίες ιώσεις αναγκάζουν σχεδόν όλο τον κόσμο, τουλάχιστον για την Ελλάδα μιλάω, να μείνει στο σπίτι, να πάρει το χρόνο, να πάρει το χρόνο του ο άνθρωπος για να γίνει καλά φυσικά, μέσα σε αυτή τη διαδικασία του να γίνεις καλά, αυτομάτως κάνεις και μία αναδρομή, σου έρχονται εικόνες, σου έρχονται πράγματα από το παρελθόν. Θεωρώ ότι όλες αυτές, όλη αυτή η περίοδος των ιώσεων, των ασθενειών, από πίσω υπάρχει ένας συμβολισμός, σαν να πρέπει να κάνουμε ένα great reset. Σαν η ασθένεια να θέλει να μας επαναφέρει στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, να κάνουμε ένα delete, να καθαρίσουμε το σκληρό μας δίσκο, να καθαρίσουμε από παρελθούσες αρνητικές προκαταλήψεις και παρελθόντα αρνητικά μοτίβα, τα οποία αναμασάμε όλοι μας ξανά και ξανά, και αυτό το πρημοδότησε πάρα πολύ η νέα σελήνη που έγινε τώρα 11 Ιανουαρίου στην 20,44 μοίρα του εγώκερου, σε σύνοδο με Πλούτονα, που ο Πλούτονας ακόμα είναι στην 21,58 του εγώκερου, λίγο πριν περάσει στον υδροχό. Έτσι λοιπόν, αυτή η νέα σελήνη ήταν μια νέα σελήνη, κάνοντας και το τρίγωνό της με τον ουρανό, πάλι ο ουρανός, στη 19η, σαν να λέει ρίξε τη ματιά σου πίσω για να μπορέσεις να πας μπροστά. Λέει αυτή η νέα σελήνη και αυτός ο ουρανός, για να πας μπροστά και να προχωρήσεις προς το μέλλον, πρέπει να κάνεις παύση. Η παύση μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε παύση, δεν είναι ανάγκη να αρρωστήσεις για να κάνεις παύση. Εμείς όμως εδώ στο δυτικό κόσμο, που τρέχουμε όλοι πανικόβλητοι για να προλάβουμε τις εργασίες μας, τα project μας και όλα, δεν ακούμε το σώμα, δεν ακούμε τα σημάδια του σώματος, δεν ακούμε την ψυχή. Οπότε για να καθίσουμε πρέπει να αρρωστήσουμε. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Οπότε σου λέει, πάρε μια ανάσα, πήγαινε στο παρελθόν πρώτα να το καθαρίσεις, να κάνεις το great reset, για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Γιατί έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι το 2024 είναι μια χρονιά που θα τρέξουνε τα πράγματα και θα αλλάξουνε τα πράγματα. Συγγνώμη, λίγο νερό. Έτσι αυτή η νέα σελήνη που έγινε στις 11 Ιανουαρίου με κυβερνήτη τον Κρόνο, κάνοντας ο Κρόνος ένα ωραίο εξάγωνο με τον Άρη από τον εγώκερο και το Δία από τον Ταύρο, είναι σαν να λέει δες πίσω το παρελθόν, καθάρισέ το, νέα σελήνη, ουρανός, Κρόνος, καθάρισέ το, βάλε δομή, τη δομή του εγώκερου και τη δομή του Κρόνου
και τη δομή Κρόνος Άρης Δίας και δημιούργησε το νέο σου έργο. Για μένα αυτή η νέα σελήνη, το είπα, το έγραψα και σε κείμενο, όσοι με ακολουθείτε Instagram και Facebook, βλέπετε και τα κείμενά μου. Βέβαια τα ανεβάζω κάποια εδώ και στο YouTube, στην κοινότητα στο YouTube, αλλά σταθερά γράφω στο Instagram και στο Facebook. Οπότε είναι καλό να με ακολουθείτε και εκεί, γιατί βάζω διάφορα. Επίσης, θέλω να ενημερώσω ότι τα καλά νέα είναι ότι ξεκινάω το πρώτο σεμινάριο ή τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου, οπότε να είσαστε συντονισμένοι για το πρώτο μου σεμινάριο, που θα το κάνω διαδικτυακά στο Zoom. Έλεγα λοιπόν ότι για μένα αυτή η νέα σελήνη και αυτή η νέα σελήνη που έγινε 11 Ιανουαρίου έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι η πρώτη νέα σελήνη της χρονιάς. Οπότε δίνει τον τόνο όλης της χρονιάς, είναι καλό να ανατρέχουμε σε αυτήν και τη θεωρώ μία ελπιδοφόρα νέα σελήνη, γιατί προάγει αυτή την αλλαγή του σεναρίου, σαν να σου λέει μη διηγείσαι ξανά και ξανά την ίδια ιστορία στα κύτταρά σου. Μη, όλοι το κάνουμε. Λέμε αυτό, μου έτυχε αυτό, η οικογένειά μου αυτό, αυτό, αυτό. Ναι, αλλά τα κύτταρα έχουν εμπαφιάσει να πούνε τα ίδια και τα ίδια και αρρωσταίνουν τα καημένα. Θέλουν να ακούσουν κάτι καλό, κάτι χαρούμενο. Άλλαξε λοιπόν, δες το παρελθόν σου με άλλο μάτι, σου λέει ο ουρανός που είναι κυβερνήτης, που κάνει τρίγωνο με αυτή τη νέα σελήνη. Και δόμησε τη ζωή σου αλλιώς, σου λέει ο Κρόνος, κυβερνήτης της Νέας Σελήνης. Άλλαξε το story. Γράψε ένα καινούριο θεατρικό έργο, σαν τον ηθοποιό που πρέπει να μάθει τα καινούρια του λόγια, τις καινούριες κινήσεις, πάνω στο καινούριο έργο που πρέπει να παίξει. Γιατί έρχεται το 2024 και όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, χρειάζεται να παίξουμε ένα καινούριο έργο. Άλλο έργο, όχι το παλιό. Για να γίνει αυτό πρέπει εμείς να είμαστε ικανοποιημένοι. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι, το νέο έργο θα βασιστεί στα παλιά μοτίβα και κλάφτα χαράλαμπε. Επίσης, όσο πιο ικανοποιημένοι είμαστε εμείς, οι άνθρωποι εννοώ, τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να μετουσιώσουμε τα αρνητικά που τυχόν λέω, θέλουν να φέρουν οι ατζέντες της νέας τάξης και να τα μετουσιώσουμε σε κάτι διαφορετικό. Την τεχνολογία, ας πούμε, που θέλουν να κάνουν. Η τεχνολογία είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, μας βοηθάει. Οπότε θέλω να πω ότι όσο είμαστε εμείς καλά, όσο εμείς έχουμε ανεβασμένα τα κραδασμικά μας πεδία, τόσο καλύτερα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να αλλάξουμε πράγματα που ενδεχομένως θα θέλουν να μας φορέσουν μέσα στην πάροδο του έτους και να τα αλλάξουμε προς τη μεριά του καλού. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα εμείς να αλλάξουμε προς τη μεριά του καλού και του ωφέλιμου. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε όχι μόνο το παρόν μας, όχι μόνο το μέλλον μας, αλλά πρώτο και καλύτερα το παρελθόν, μας λέει αυτή η περίοδος, με τόσο εγώ καιρό και με ανάδρομο ουρανό ακόμα μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Έτσι λοιπόν, το πρώτο κορυφαίο γεγονός ήταν η Νέα Σελήνη, η οποία έγινε 11 Ιανουαρίου, ξαναλέω, και περιμένουμε φυσικά τον ήλιο στις 20 Ιανουαρίου που μπαίνει στον υδροχό και στις 21 Ιανουαρίου τον Πλούτονα που θα μπει στον υδροχό. Αυτή είναι η μεγάλη μετάβαση, ένα άλλο great reset που γίνεται. Ο Πλούτονας αντιστοιχεί στο κύτταρο, ο Πλούτονας αντιστοιχεί στις ομάδες των ανθρώπων. Ο Πλούτονας είναι η επίδραση και η επίρρεια στις μάζες,
και ο υδροχόος είναι οι άνθρωποι. Οπότε ήταν μια πρόβα τα προηγούμενα χρόνια να καταλάβουμε ότι ό,τι συμβαίνει στον έναν συμβαίνει σε όλους. Αυτό θα γίνει ακόμα πιο έντονο μέσα στο 2024 και φυσικά μέσα στα επόμενα χρόνια, γιατί ο Πλούτονας στον υδροχό θα μείνει μέχρι το 2043-44. Οπότε καταλαβαίνουμε για ποιες αλλαγές μιλάμε και τι αλλαγές εκβαθέων θα γίνουν ακόμα και στο ίδιο μας το κύτταρο. Και μια που μιλάμε και λέμε για τις αλλαγές στο ίδιο μας το κύτταρο, ο πρώτος που επηρεάζει το κύτταρό μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί φυσικά ακούμε, λέμε το ένα, το άλλο, μας επηρεάζει αυτό, εκείνο. Σίγουρα, σίγουρα υπάρχει τρομερή αλληλεπίδραση μέσα από αυτό το σύστημα, τα συστήματα, όλα, όλα. Όμως, βαθιά το κύτταρό μας το επηρεάζει ο ίδιος μας ο εαυτός. Αυτά που σκεφτόμαστε για μας, αυτά που σκεφτόμαστε για τη ζωή μας, αυτά που σκεφτόμαστε και διηγούμαστε για μας, η ιστορία που διηγούμαστε συνεχώς στον εαυτό μας, το κύτταρό μας πρώτα τη δική μας φωνή θα ακούσει. Και θα την ακούσει και εξωτερικά, αλλά θα ακούσει και την εσωτερική φωνή, θα ακούσει και το συναίσθημα, θα ακούσει και τη σκέψη. Άρα η μετάβαση αυτή τώρα του Πλούτωνα στον υδροχό, που θεωρώ ότι είναι σαφέστατα μια καλύτερη θέση από το ότι ήταν ο Πλούτωνας στον εγώκερο, θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο την ικανότητά μας για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε το πόση επίδραση έχει στη ζωή μας και στην πραγματικότητά μας, η σκέψη μας και ο λόγος μας. Έτσι, να πω για αυτή την περίοδο, εννοείται ότι το επόμενο γεγονός που είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό είναι η Πανσέλινος που θα γίνει στον υδροχό, στον άξονα, ή μάλλον θα γίνει στο Λέοντα, Πανσέλινος στο Λέοντα, ο ήλιος στον υδροχό, γίνεται στον άξονα υδροχόου Λέοντα. Είναι μια δύσκολη Πανσέλινος, η οποία θα φέρει γεγονότα στην Ελλάδα. Σίγουρα αυτή η Πανσέλινος που θα γίνει 25 Ιανουαρίου γίνεται ακριβώς πάνω στον ουρανό της Ελλάδας και στο μεσουράνημα ουσιαστικά της Ελλάδας, που έχει να κάνει πολύ με την κυβέρνηση και γενικότερα την πολιτική της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, καθώς αυτή η Πανσέλινος θα γίνει απέναντι, συγγνώμη, όχι πάνω, απέναντι από τον ουρανό της Ελλάδας, ο ήλιος θα είναι πάνω στον ουρανό της Ελλάδας και πάνω στο μεσουράνημα της Ελλάδας, η σελήνη θα είναι απέναντι πάνω στο λαό της Ελλάδας. Όποτε έχω προσέξει ότι όποτε τα πλανητικά, οι πλανήτες ακουμπάνε με κάποιο τρόπο τον τέταρτο οίκο της Ελλάδας, το λαό και τα εδάφη της Ελλάδας, έχουμε θέματα δύσκολα. Επειδή λοιπόν αυτός ο άξονας πάνω από τη μία στην κυβέρνηση, στην πολιτική, στο κοινοβούλιο, από την άλλη στο χώμα της Ελλάδας, στα εδάφη, στο λαό, στο σπίτι της Ελλάδας, υπάρχει μία περίπτωση να έχουμε κάποιο γεγονός το οποίο θα θορυβήσει σε αυτά τα, σε αυτούς τους τομείς, στον τέταρτο και δέκατο οίκο. Για όσους δεν ξέρουν αστρολογία, φυσικά θα με ρωτήσουν τι είναι ο τέταρτος και δέκατος οίκος. Λοιπόν, ο τέταρτος οίκος είναι ο ίδιος ο λαός της Ελλάδας, είναι η αντιπολίτευση πολλές φορές, οπότε σίγουρα θα παίξει ένα χοντρό θέμα με αντιπολίτευση και κυβέρνηση, όμως είναι σαν να υπάρξει ένα γεγονός ξαφνικό, εντελώς απρόβλεπτο, οπότε εφόσον το γεγονός είναι ξαφνικό και απρόβλεπτο,
δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι ακριβώς θα είναι αυτό το γεγονός και ενδεχομένως μπορεί να έχει με κάποιο έντονο γεωλογικό φαινόμενο, με καιρικό φαινόμενο, με φαινόμενο έκρηξης, με κάτι το οποίο θα θορυβήσει, ξαναλέω, πολύ. Όμως, επίσης, έχει να κάνει και με κάτι το οποίο έρχεται από το εξωτερικό σαν μία είδηση, σαν μία απειλή, χωρίς κανένα τρόμο. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που μπορεί να σχετίζεται. Μπορεί, εμείς οι αστρολόγοι, όταν βλέπουμε τις διελεύσεις, λέμε πολλά πράγματα, ότι μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβούν όλα αυτά μαζί. Όμως, η δουλειά μας είναι να μεταφράζουμε. Είναι κάτι που, εν πάση περιπτώσει, δεν θα τραβήξει αυτό το γεγονός. Θα είναι ξαφνικό, στιγμιαίο, απρόβλεπτο και φυσικά θα φέρει σκοτούρες στην κυβέρνηση. Θα φέρει σκοτούρες και θα θορυβήσει την κυβέρνηση. Επίσης, έχει να κάνει με γεωλογία, έχει να κάνει με το χώμα της Ελλάδας, δεν ξέρω, έχει να κάνει και με το αγροτικό κομμάτι, τη γη και όσους δουλεύουν με τη γη, αγρότες, είναι... Φυσικά έχει να κάνει και με τη φύση, έχει να κάνει με τα φαράγγια της Ελλάδας. Είναι λοιπόν, μακάρι γενικότερα να προσέξουν ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Επίσης θέλω να πω ότι για μία ακόμα φορά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όλη αυτή την περίοδο και το κομμάτι της, του πώς οδηγούμε, τους δρόμους, τα ατυχήματα με αυτοκίνητα και με τρένα, μπορώ να πω. Υπάρχει μία ανάγκη να προσέξουμε την επικοινωνία και τον τρόπο που επικοινωνούμε επίσης και σε προσωπικό επίπεδο. Και σίγουρα έχω ξαναπεί ότι είναι μία πανσέλινος αυτή, η οποία αφορά πολύ και τα μικρά παιδιά. Και πάλι θα πω, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν, οι πλανήτες σηματοδοτούν πράγματα. Ή θα βγουν στην επιφάνεια κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά, με παιδιά του σχολείου ή μπορεί με τα ίδια τα σχολεία ή με θέματα που έχουν να κάνουν με σχολεία, με κολέγια. Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό λοιπόν που επίσης η πανσέλινος γίνεται σε έναν, επίσης επηρεάζει, όπως είπαμε, το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν μπορεί να σημαίνει ότι οι νόμοι που έχουν να κάνουν με τα εργατικά ή τα φορολογικά ή οτιδήποτε, εκεί θα υπάρξει ένα focus, μια αναστάτωση, κάτι που μπορεί να προχωράει και να μην προχωράει. Και σίγουρα μέχρι η πανσέλινος μπορεί να γίνεται στις 25 Ιανουαρίου, αλλά ήδη θα δείτε ότι μέσα σε αυτό το διάστημα από 13 μέχρι 25 θα βγαίνουν στην επιφάνεια αυτά τα θέματα, όπως επίσης θα βγαίνουν στην επιφάνεια και θέματα που έχουν να κάνουν με τους καλλιτέχνες, με το χώρο του θεάτρου, σε παγκόσμιο επίπεδο λέω, αλλά και στην Ελλάδα, με το θέατρο, με ηθοποιούς, με καλλιτέχνες γενικά, με ανθρώπους που έχουν, που κινούνται, που είναι στη showbiz. Υπάρχει έτσι ένα focus σε εκείνο τον τομέα. Και εφόσον είναι μία πανσέλινος στο Λέοντα, σαφέστατα είναι μία πανσέλινος πάρα πολύ φωτεινή, πάρα πολύ αποκαλυπτική. Είναι σαν ένας, γιατί η σελήνη στο Λέοντα
Είναι η σελήνη που λάμπει περισσότερο από όλες. Όσοι έχετε σελήνη στο Λέοντα, το γνωρίζετε αυτό. Βεβαίως, αυτοί που για μία ακόμα φορά πρέπει να προσέξουν μέσα σε όλη αυτή την περίοδο είναι υδροχόοι, λέοντες, σκορπιοί, ταύροι του πρώτου δεκαημέρου, γιατί αυτούς αφορά αυτή η πανσέλινος. Φυσικά, δεν το συζητώ, ότι σκορπιοί, ταύροι, υδροχόοι, λέοντες των τριών πρώτων μοιρών πρέπει να είναι προσεκτικοί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί είναι ο Πλούτωνας εκεί, ο οποίος τους καλεί σε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Αλλά και τα σταθερά προς το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου και στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου είναι ο ουρανός που ξεκινάει από τη 19η του Ταύρου και θα καταλήξει γύρω στην 23η μοίρα του Ταύρου μέχρι το τέλος της χρονιάς, παρακινεί τα σταθερά ζώδια αυτών των μοιρών, όπως είπαμε, τη μοίρες 19, 20, 21, 22, 23, τους παρακινεί να κάνουν μεγάλες αλλαγές. Οπότε όσες αλλαγές δεν έχετε κάνει όλοι εσείς που ακούσατε αυτές τις μοίρες, καταλαβαίνετε ότι αναγκαστικά, συγγνώμη, θα αγγίξει και την 27η μοίρα του Ταύρου ο ουρανός. Οπότε από το τέλος του πρώτου, του δεύτερου δεκαημέρου και όλο το τρίτο δεκαήμερο είσαστε κάτω από το καθεστώς αλλαγών. Θα γίνουν αλλαγές. Οπότε είναι τα σταθερά ζώδια των τριών πρώτων ημερών και μετά τα άλλα του τελευταίου δεκαημέρου υπόκεινται σε πάρα πολύ έντονες αλλαγές. Εκεί ησυχάζει λίγο το δεύτερο δεκαήμερο. Από εκεί και πέρα, όλοι εσείς, εμείς, γιατί και εγώ κάπου εκεί είμαι, τρίτο δεκαήμερο, τέλος πάντων, έχουμε πολλές αλλαγές. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνουν αυτές οι αλλαγές? Η προσαρμοστικότητα. Το να προσαρμοζόμαστε στα γεγονότα και να μην τους αντιστεκόμαστε. Αυτό το λέω για να το ακούω και εγώ. Έτσι, δεν τα λέω μόνο για σας. Μην νομίζετε ότι αυτά που λέω, τα λέω μόνο για σας. Όχι, τα λέω και για μένα. Είμαι και εγώ ακροατής. Είμαι και ομιλητής και παρατηρητής και ακροατής των εκπομπών μου. Αφορούν όλους μας. Δεν είμαι εγώ καλύτερη επειδή τα λέω από σας. Να ξηγούμαστε, έτσι. Όλοι είμαστε στο ίδιο καράβι και πηγαίνουμε. Άλλες φορές πάνω ο ένας, άλλες φορές κάτω ο άλλος. Αλλάζουμε θέσεις πάνω σε αυτό το καράβι για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ανέβουμε όλοι πάνω στο κατάστρωμα και να χαρούμε τον ήλιο. Έτσι λοιπόν, αγαπημένα μου σταθερά, αυτή η πανσέλινος σας αφορά και κυρίως του πρώτου δεκαημέρου, όπως είπα, θέλει προσοχή. Είναι μια εκρηκτική, είναι εκρηκτική η πανσέλινος. Είναι πανσέλινος που έχει να κάνει πολύ με όλο το συνέστημα. Είναι drama queen, ο Λέοντας τα βγάζει όλα προς τα έξω, θέλει να έχει κοινό, υπερπαίζει πολλές φορές, άρα είναι μια πανσέλινος που σίγουρα τα συναισθήματά μας θα είναι πάρα πολύ ακραία, πάρα πολύ έντονα. Θα βιώσουμε, ήδη είμαστε στην επίρρεια της πανσελίνου, ήδη βιώνουμε. Βέβαια, ένα καλό κομμάτι αυτής της πανσελίνου, στην οποία πανσέλινο πάλι ο ουρανός κάνει ένα ωραίο τρίγωνο με τον Άρη που βρίσκεται στον εγώκερο και τον Ερμή που βρίσκεται στον εγώκερο. Ο Ερμής, να πω ότι μπαίνει στον εγώκερο στις 14 Ιανουαρίου, αύριο δηλαδή. Να πω όμως για τις 14 Ιανουαρίου ότι είναι μια δύσκολη μέρα. Πρώτον, γιατί ο Ερμής μπαίνει σε μια δύσκολη μοίρα. Η μηδενική του εγώκερου είναι μια κρίσιμη μοίρα. Οπότε αυτό θα επηρεάσει γενικότερα
τα παρορμητικά των πρώτων ημερών, αλλά είναι δύσκολη μέρα η 14η, γιατί πολύ απλά η Αφροδίτη θα κάνει όξι χιαστή με τον Ουρανό. Αυτό λοιπόν μπορεί να φέρει αντιπαλότητα στις σχέσεις. Η Αφροδίτη από τον τοξότη στη 19η του τοξότη χιαστή με τη 19η του Ταύρου που είναι ο Ουρανός, θα φέρει διλήμματα όσον αφορά τις σχέσεις μας, να μείνω, να φύγω, διλήμματα ανάμεσα στις σχέσεις, διλήμματα όσον αφορά τον ερωτικό σύντροφο ή τους συνεργάτες, συναισθηματικές συγκρούσεις, αντιπαλότητες στη σχέση. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να δείξουμε όλη εγκράτεια και κυρίως να δείξουν εγκράτεια τα παρορμητικά, τοξότες, δίδυμοι, παρθένοι, ηχθείς, στο τέλος του δεύτερου δεκαημέρου, 19η μοίρα, και να δείξουν εγκράτεια επίσης και ταύροι σκορπιοί, λέονται σιδροχώοι της 19ης μοίρας. Από την άλλη μεριά, μπορεί όμως αυτή η όψη χιαστή Αφροδίτης Ουρανού να φέρει έναν απρόβλεπτο, ακατάλληλο έρωτα, που δεν ξέρω αν πρέπει να το να του παραδοθείτε. Σίγουρα, στις 16 πρώτου, έχουμε ένα ωραίο εξάγωνο του ήλιου από τον εγώ καιρό με τον Ποσειδώνα. Είναι μια μέρα που η διέστηση ανεβαίνει, ευαισθησία, δεκτικότητα. Από την άλλη όμως, εκείνες οι μέρες, γύρω στις 16 Ιανουαρίου, σηματοδοτούν και αποκαλύψεις για θέματα με παιδιά, για μία ακόμα φορά, αποκαλύψεις για άτομα, για θέματα εκκλησίας. Όλα αυτά που λέω αφορούν και το εγκόσμιο, δηλαδή και το παγκόσμιο σκηνικό και την Ελλάδα φυσικά. Θέματα αποκαλύψεων στην εκκλησία, αποκαλύψεων μέσα σε οργανωμένες θρησκείες κτλ. Ή αποκαλύψεις για κάποιους πολύ καθώς πρέπει ανθρώπους υπεράνω πάσης υπόνοιας. Όπως επίσης βλέπω και θέματα που θα εκδηλωθούν μέσα στον Ιανουάριο, που έχουν να κάνουν με το εμπόριο ανάμεσα σε Ασία, Ιράν, Τουρκία. Θέματα εμπορίου και θέματα που έχουν να κάνουν είτε με τις θάλασσες, και αυτό με τις θάλασσες έχει να κάνει πολύ και με την Ελλάδα, καθώς η νέα σελήνη που έγινε στις 11 Ιανουαρίου και η νέα σελήνη, όπως είπαμε, δεν σηματοδοτεί μόνο εκείνες τις μέρες, η νέα σελήνη του κάθε μήνα πρημοδοτεί όλο το μήνα, πόσο μάλλον αυτή η νέα σελήνη που σίγουρα θα φτάσει και μέχρι, θα επηρεάσει και μέχρι το καλοκαίρι. Άρα αυτή η νέα σελήνη μας δείχνει θέματα που έχουν να κάνουν με τα πλοία της Ελλάδας, με τον, με τους στόλους της Ελλάδας, ίσως με τις θάλασσες της Ελλάδας, με την εθνική κυριαρχία νησιών της Ελλάδας. Η εθνική κυριαρχία θα παίξει πολύ ρόλο. Δεν μπορώ να ξέρω τι συζητάνε οι μεγάλοι του κόσμου, τι βάζουν στο τραπέζι, τι μοιράζουν. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ούτε και εμείς οι αστρολόγοι. Εμείς βλέπουμε ότι εφόσον αγγίζεται ο τέταρτος οίκος, αγγίζεται ο Ποσειδώνας, αγγίζεται ο νότιος δεσμός της Ελλάδας, τους ηχθείς, έχει να κάνει με τα νερά της Ελλάδας. Τα νερά της Ελλάδας, τα υγρά της Ελλάδας. Τα υγρά δεν είναι μόνο τα νερά, μπορεί να είναι και τα λάδια και τα πετρέλαια και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Όλα αυτά παίζουν και υπάρχουν διεκδικήσεις, διεκδικούν κάποιοι μέσα στην Ελλάδα κάποια πράγματα. Έτσι, αυτό μας το λέει η νέα σελήνη. Αλλά μας το λέει σαφέστατα, ξεκάθαρα και η πανσέλινος που γίνεται, όπως είπαμε, μέσα στα εδάφη, στα έγκατα της Ελλάδας. Τα έγκατα της Ελλάδας είναι και τα νερά, είναι και τα υγρά, είναι τα μέταλλα, είναι η γεωλογία, είναι τα εδάφη, είναι η εθνική κυριαρχία επίσης. Έτσι λοιπόν, εκεί γύρω στις 16 βλέπουμε ότι ανά τον κόσμο θα μας απασχολήσουν θέματα με Ασία, Ιράν, Τουρκία και το εμπόριο που έχει να κάνει με όλο αυτό, που θα επηρεάσει πολύ γενικότερα. Τα πράγματα για μία ακόμα φορά δεν είναι όπως φαίνονται,
έτσι, όπου παρίσταται ο Ποσειδώνας, υπάρχει ακόμα κατά κάποιο τρόπο μία θολούρα. Για όλους εμάς, σε ένα προσωπικό επίπεδο, είναι μία περίοδος που χρειάζεται να τρέξουμε για να καλύψουμε ακόμα περισσότερο κάποια πράγματα που μείνανε στάσιμα όλους τους προηγούμενους μήνες και γι' αυτό βλέπουμε ότι από τη μία η μισή είναι άρρωστη στην Ελλάδα και οι άλλοι μισοί προσπαθούν να τρέξουν για να καλύψουν τις εργασίες τους, για να καλύψουν οτιδήποτε ας πούμε χρειάζεται να καλυφθεί. Και από την άλλη, τα πράγματα θα προχωρήσουν πολύ πιο εύκολα όταν και ο ουρανός στις 27 Ιανουαρίου περάσει ορθόδρομος, θα προχωρήσουν πολύ πιο εύκολα και μετά από αυτή την Πανσέλινο, μετά τις 25 Ιανουαρίου δηλαδή, όπου φυσικά έχουμε και μέχρι τότε, βέβαια θα τα ξαναπούμε αυτά, αλλά θέλω να επισημάνω το ότι οι σχέσεις είναι αυτές που μπαίνουν στο στόχαστρο, γιατί η Πανσέλινος στο Λέοντα είναι και ο έρωτας. Ο Λέοντας είναι το ζώδιο του έρωτα. Για όσους ρωτάτε, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το ζώδιο του έρωτα είναι ο Λέοντας και μόνο ο Λέοντας. Σκορπιός, Ταύρος έρχονται μετά. Ο Έρος είναι ο Ήλιος, είναι ο Λέοντας. Έτσι λοιπόν, μία Πανσέλινο στο Λέοντα φέρνει μία αποκάλυψη στα ερωτικά θέματα, στις σχέσεις. Και επειδή στις 19 θα έχουμε ένα τετράγωνο Αφροδίτης με Ποσειδώνα, υπάρχει ψευδαίσθηση στις σχέσεις ή βγαίνουν κάποια ψέματα στην επιφάνεια. Ή αυτά τα ψέματα δεν είναι κατά ανάγκη ψέματα που σου λέει ο άλλος επίτηδες. Μπορεί να είναι κάτι που να είσαι εσύ σε ψευδαίσθηση ή να είναι αυτό σε ψευδαίσθηση. Υπάρχει μια απογοήτευση τέλος πάντων από τα θέματα του έρωτα ή στην καλύτερη περίπτωση υπάρχουν θέματα, υπάρχουν έρωτες πλατωνικοί, έρωτες από μακριά, έρωτες οι οποίοι στηρίζονται σε κάτι που δεν είναι αληθινό, που δεν είναι κάτι υπαρκτό και πέφτουν και κρεμίζονται σαν τα κάστρα στην άμμο που κάνουμε το καλοκαίρι. Θέλω να πω ότι πριν από αυτή την αποκαλυπτική Πανσέλινο που έρχεται, έχουμε και κάποιες μέρες που είναι για μένα μέρες σως και θέλω να τις γράψετε. Λοιπόν, αυτές οι μέρες είναι 22 Ιανουαρίου, γίνεται ένα ταφ τετράγωνο στα μεταβλητά, των τελευταίων ημερών, 22 Ιανουαρίου είναι μία μέρα που μπορεί, εκεί θέλουν προστασία οι σχέσεις, οπωσδήποτε. Ξεκινάμε 21 Ιανουαρίου που έχει το τετράγωνο, ξεκινάει το τετράγωνο του Άρη με το Χίρονα, κορυφώσεις και σε ό,τι έχει να κάνει με τη βία, ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο, εν κατακλείδη, για να μην σας ταλαιπωρώ με ημερομηνίες και λεπτομέρειες, να σας πω ότι μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου τα πράγματα είναι τζις. Θέλει προσοχή παντού, στην ένταση, στο θυμό, στη βία, στα πάντα. Ένας λόγος που αρρωστήσαμε να μείνουμε μέσα είναι ποιος ξέρει τι θα συνέβαινε αν ήμασταν όλοι έξω αυτή την περίοδο. Δηλαδή με τόση ένταση και θυμό και όλα αυτά που βγαίνουν από το παρελθόν προς τα έξω, ποιος ξέρει τι θα γινόταν. Οπότε σου λέει το σύμπαν, ας αρρωστήσουν καλύτερα, να μείνουν κλεισμένοι μέσα, να μην πιαστούν όλοι στα χέρια. Έτσι λοιπόν, 21 πρώτου και συνεχίζει και μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου περίπου το τετράγωνο του Άρη με το Χίρονα, δύσκολη όψη. Μετά είναι 22 πρώτου το ταφ τετράγωνο, στα μεταβλητά, οι επικοινωνίες, οι σχέσεις. Εκεί θέλει προσοχή στα μεταβλητά των τελευταίων ημερών, δίδυμοι, τοξότες, ηχθείς των τελευταίων ημερών. Η απάντηση είναι στην Παρθένο, βήμα-βήμα,
να είμαστε προσιλωμένοι στη λεπτομέρεια, στην καθημερινότητά μας, στην εργασία μας. Αυτό είναι το αντίδοτο. Και στην υγεία βέβαια, γιατί η Παρθένος είναι υγεία. 23 πρώτου, ένα άλλο ταυτετράγωνο στα παρορμητικά. Τα παρορμητικά του δεύτερου δεκαημέρου, αρχές του δεύτερου δεκαημέρου, καρκίνι, εγώκερι και κρυή, είναι ένα ταυτετράγωνο που έχει να κάνει με τη σελήνη στο καρκίνο, τον ήλιο και το ερμή στον εγώκερο και τον χείρονα στον κρυό. Τα παρορμητικά λοιπόν και εκεί θέλουν προσοχή και μετά φυσικά έρχεται το ταυτετράγωνο στα σταθερά, με τη σελήνη, την Πανσέλινο, τη μέρα της Πανσελίνου, που κάνει τετράγωνο με το Δία. Άρα, καθώς και η Πανσέλινος στις 25 κάνει τετράγωνο με το Δία, καταλαβαίνουμε ότι όλα μα όλα είναι το ταύ τετράγωνο της Πανσελίνου, είναι ο Δίας στην 6,7 μοίρα του Ταύρου, σελήνη 5η προς 6η του Λέοντα, ήλιος 5η προς 6η του Υδροχώου και Πλούτονας στη μηδενική του Υδροχώου, κάνουν ένα τετράγωνο. Οπότε όλα τα ζώδια χρειάζεται να προσέξουν. Δεν υπάρχει κάποιο. Σίγουρα τα σταθερά πρέπει να προσέξουν περισσότερο από τα υπόλοιπα, αλλά γενικότερα όλοι. Και επειδή είμαστε πολύπλευροι, το οροσκόπιό μας ολονών έχει, δηλαδή όλοι έχουμε τα πάντα στο οροσκόπιό μας. Εκεί που θέλω να προσέξετε είναι να δείτε ποιος τομέας έχει τον εγώκερο, γιατί ακόμα οι πλανήτες είναι στον εγώκερο. Αυτή τη στιγμή είναι ο ήλιος στον εγώκερο, ο Ερμής θα μπει στον εγώκερο. Ένα λεπτό λίγο. Ο ήλιος στον εγώκερο, ο Άρης στον εγώκερο, ο Ερμής στον εγώκερο. Άρα θέλω να κοιτάξετε σε ποιο τομέα του οροσκοπίου σας, σε ποιο οίκο έχετε τον εγώκερο, γιατί εκεί γίνονται πράγματα και εκεί θα γίνουν κάποια νέα ξεκινήματα. Και από την άλλη θέλω να κοιτάξετε τον άξονα Λέοντα και Υδροχώου, και ειδικά του Λέοντα, γιατί εκεί θα έρθει μια κορύφωση, θα γίνει μια ολοκλήρωση, εκεί θα γεννηθεί κάτι. Η Πανσέλινος πάντα είναι μια περίοδος που είναι η γυναίκα έγκυος, έτσι, το φεγγάρι είναι ολοστρόγγυλο. Η σελήνη πάντα μας δείχνει τη θηλυκή αρχή, τη θηλυκή αρχή στις φάσεις της. Η θηλυκή αρχή είναι πάντα, η γυναίκα είναι πάντα αλλάζει. Η γυναίκα έχει τη νέα σελήνη, μετά έχει το πρώτο τέταρτο, μετά την Πανσέλινο, μετά το τελευταίο τέταρτο. Μας δείχνει τη θηλυκή αρχή που πάντα αλλάζει, μεταμορφώνεται. Ο ήλιος από την άλλη, που είναι η αρσενική αρχή, είναι πάντα ο ίδιος. Εκεί δίνει φως, η γυναίκα αλλάζει. Αυτό λοιπόν με κάνει τώρα και σκέφτομαι ότι αυτή η Πανσέλινος για μία ακόμα φορά θα φέρει και θέματα με τη γυναίκα. Όμως τι, θα φέρει θέματα τα οποία θα συσπυρώσει γυναίκες. Δηλαδή βλέπω μία δύναμη, μία εξέγερση της θηλυκής αρχής απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και όταν λέμε εξέγερση της θηλυκής αρχής, δεν εννοούμε μόνο την εξέγερση των γυναικών. Εννοούμε τη θηλυκή αρχή και μέσα στον άντρα. Τη θηλυκή αρχή σε όλα τα επίπεδα. Τη δημιουργία, το συνέστημα, τον καλύτερο κόσμο, το να φροντίζω, το να τρέφω. Όλα αυτά είναι θηλυκή αρχή. Για να μην γίνω γραφική, δεν θα ξαναπώ για την πατριαρχία, το ότι υπάρχει αυτό το πατριαρχικό σύστημα το οποίο έχει εξαθλιώσει γυναίκες άντρες, το βλέπουμε. Οπότε κάποιες αλλαγές που γίνονται ήδη προς και μια ευρύτερη κατάσταση οικογένειας, προς καινούργια μοτίβα οικογένειας που θα τα φέρει και θα τα επισφραγίσει ο Πλούτονας μέχρι το 2043. Ας είμαστε λίγο ανοιχτοί, ας μην είμαστε με τις παροπίδες έτσι. Σκεφτείτε ότι η πυρηνική οικογένεια τι καταστροφές έχει φέρει στην ίδια την ανθρωπότητα. Ας είμαστε πιο ανοιχτοί στα μοτίβα της οικογένειας, όπως ήταν και στις πολύ πολύ αρχές εποχές του άνθρωπος, που υπήρχαν πολύ μεγάλες οικογένειες και οι οικογένειες αυτές περικλείανε τους πάντες. Ας μην είμαστε ότι η οικογένεια είναι μόνο μαμά, μπαμπάς και παιδάκι.
Όχι, μια οικογένεια μπορεί να έχει τα πάντα και ο καθένας έχει την οικογένεια εκείνη που εκφράζει την ψυχή του. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θυμάστε πάντα να κάνετε subscribe ή εγγραφή στο κανάλι μου. Θέλω έτσι πραγματικά αυτό το κανάλι να ανοίξει, να γίνουμε πολλοί, να ανταλλάσσουμε πράγματα, να μου γράφετε στα σχόλιά σας, πώς είστε, πώς ξεκίνησε η χρονιά σας, πώς είστε εδώ και τώρα, πώς περάσατε εσείς, αν αρρωστήσατε, αν περάσατε κι εσείς ίωση. Είναι μέρες που για μία ακόμα φορά θέλουν προσοχή. Όσο γίνεται αυτή η μετάβαση και καθώς βέβαια θα ξαναπώ ότι ο Πλούτωνας στον εγώ καιρό κλείνοντας φέρνει πολλά γεγονότα ανά τον κόσμο, εμείς ας μείνουμε όσο μπορούμε στο κέντρο μας, να αλλάξουμε τα μοτίβα μας, ό,τι είπαμε, και ξαναεύχομαι χαρά, ευλογίες σε όλα τα επίπεδα. Πολλά φιλιά, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.